Γεια σας! Σας λείψαμε? Λοιπόν, ξεκινάμε νέα ενότητα, μια legendary ενότητα. Feeders για πάντα. Λοιπόν, γιατί ξεκινάμε? Γιατί μας το ζητήσατε χιλιάδες φορές, το οποίο δεν πολύ νοιάζει. Αλλά έχουμε πάντα κάποια θεματάκια και τι καλύτερο να το απαντάς σε βίντεο. Τα θεματάκια μπορεί να είναι είτε τεχνικά, με εξοπλισμό, είτε για ζώα, είτε για το feeders γενικότερα, είτε livestock, πολλά και διάφορα. Οπότε αυτή η επικοινωνία με εμάς ήταν πολύ, εμάς με εσάς ήταν πολύ σημαντική και επανερχόμαστε. Μπήκε ο χειμώνας, snowboard τέλος πάντων, νούμερο ένα σε τηλέφωνα, chat rooms, βίντεο, Instagram κτλ. Τι είναι, αχ, θερμοκρασία δεν μου τρώει, όχι αυτό, είμαι σωστός, δεν είμαι σωστός. Οπότε, πιστολέιρο, αυτό τι είναι, είναι thermogun. Ουσιαστικά εκεί που χτυπάει μετράει η θερμοκρασία και μας δείχνει, και εδώ είναι της Reptiplanet, Deluxe Heat Map Thermos, δηλαδή είναι θερματική με θερμοστάτη ενιαία, πιο απλό στο χειρισμό, πιο easy από το συνδέμα θερμοστάτη, πιο με αισθητήριο κτλ. Το δουλεύετε πάρα πολύ. Και θα δούμε τι θα δούμε. Θα πάρουμε μετρήσεις, θα δούμε ρυθμίσεις, θα εξηγήσουμε πάλι αυτά που έχουμε πει χιλιάδες φορές σε ένα πιο πρόσωπο και καινούριο βίντεο. Let's go! Ανοίξαμε, τσακ τσουκ. Σακουλάκι, πολύ ωραίο. Αυτό έχει και αυτοκόλλητο. Δεν το χρειαζόμαστε τώρα, γιατί το κολλάτε συνήθως είναι για πλάτες. Και έχει εδώ πέρα, θα πάρω το μωρό. Το βάζουμε στην πρίζα. Αυτό τα κάνουμε μετά σε γρήγορη κίνηση. Λοιπόν, είναι πολύ απλός αυτός ο θερμοστάτης. Κατάμε πατημένο το set. Τσακ, 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 τσακ. Και λέει είναι στους 50 βαθμούς. Προφανώς το κατεβάζουμε, ας πούμε ότι είναι 32. Πατάμε. Τώρα δύο, set, τέλος. Εδώ τώρα παίζει την actual θερμοκρασία. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Και με το set, πατημένο, θα δούμε πάει 32. Αλλά, εσύ πόσο γρήγορα ανεβάζει το μωρό. Είσαι μωράκι ζωγραφιστό. Έλα. 32. Και θα σταματήσει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, επειδή κάθε θερμόμετρο έχει διαφορετικές, έχει κάποιες απώλειες κτλ. Κάνουμε ένα οργασμό θερμομέτρων. Έχουμε ένα, δύο και έχουμε αυτό το οποίο μετράει δύο. Μετράει και με αισθητήρα μέσα και σαν κουτάκι εξωτερικό. Βάλαμε και ένα αναλογικό. Αυτό εδώ πέρα το δίσκο το βάλουμε πέσω ότι είναι το τεράριο, έτσι. Και πως είπαμε σωστά, θέλουμε να εφαρμόζει πλήρως η θερματική πάνω στο τεράριουμ για να μην έχει απώλειες. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι αυτό για να το καταλάβει και να το έχω πει χίλιες φορές. Οπότε, ας δούμε τι μέτρησε το καθένα. Εδώ μας λέει ότι είναι 32. Με 31 έπεσε, θα ξαναδώσω. Ανοιγοκλίνει αυτό εδώ πέρα, on off. Αυτό που είναι η πιο σωστή μέτρηση με τον αισθητήρα μέσα, το out δηλαδή, δείχνει 31 και 3. Perfect. Τώρα δείτε πόσο διαφορετική είναι η θερμοκρασία όταν δεν μετράτε στο γυαλί που ακουμπάει η θερματική. Έτσι. Το γυαλί που ακουμπάει η θερματική. Μου δίνετε τη μέσα από αλλού και προσπαθώ να το εξηγήσω. Ορίστε. Visualize. Αυτό εδώ το θερμόμετρο που είναι δίπλα από τη θερματική δείχνει 28. Δείχνει κοντά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 21,6 είναι το ξύλο που λίγο ζεσταίνεται κοντά στη θερματική. Αυτό έχει ένα σκαλοπατάκι, δίνει 20,8. Οπότε αυτό δεν είναι ένδειξη αν δουλεύει ή όχι η θερματική. Άλλοι μου στέλνει θερμοκρασία όταν το βάζετε σε ένα τζάμι στον αέρα κοντά στη θερματική και λέτε α, θα πρέπει να ζεσταθεί. Εδώ πέρα, έλα, μην τρέπεσαι.
δείχνει γύρω στους, εδώ είναι το 20, είναι το 30, 21, 22. Μεγάλη απόκληση, ναι. Και, οπότε, η μόνη σωστή μέρη της δημοκρασίας είναι ακριβώς πάνω στο τζάμι, γιατί για να φτιάξει το σποτάκι του. Δεν μετράμε τον αέρα, έχει τεράστια απόκληση. Οπότε πρέπει να τα ρυθμίζουμε όλα και να μετράμε σωστά. Νούμερο ένα, να μετράμε σωστά και να λέμε πόσους βαθμούς έχει και να λέει αφού μέτρησα. Όχι, α, είναι ζεστό, όχι, είναι καψερό, ναι. Μπράβο. Και τώρα θα δούμε ότι ακόμα και στην διαθερματική υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις. Σε ένα σημείο με το άλλο σημείο, γιατί περνάει ένα καλωδιάκι που ζεσταίνει, μικροφύλλη, καλωδιάκι, κανένα λόγο και τον μηχανισμό του. Οπότε παίρνουμε τον πιστόλι, δεν χρειαζόμαστε και τα δύο. Και βγάζουμε, βγάζουμε. Εδώ λέει 32, αλλά που χου. Εδώ λέει 35. Εδώ λέει 35. Εδώ λέει 31 και 2. Εδώ λέει 31 και 8. Εδώ λέει 33. Εδώ λέει 31,5. Και εδώ 35. Οπότε αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, το να παίζει λίγο σε άλλο σημείο και σε άλλο σημείο, όπως και αυτό βλέπουμε μερικές φορές. Δείτε το σημείο. Αυτά είχα να πω με τα θερμοπίστολά μου. Λοιπόν, κλείνουμε. Είναι πολύ βασικό θερμοκρασία, δουλέψτε το, χτίστε το, δεν είναι και κάτι τόσο σπουδαίο. Πείτε, σπάνια το λέω, πάντα μου γράφετε από κάτω τη βίντεο να κάνουμε και σας έγραφα, αλλά πείτε τώρα για να, σας, για να το κάνουμε το βίντεο. Τι άλλο να κάνουμε σαν θεματολογία? Αυτά. Γεια σας. Απλά λέω ότι να ναι. Έλα το κουρδέλο. Συναγερμό στο Φίντερς. Ναι. Ναι. Κόλλω το κινητό. Ναι.